Διώχνουν από τα παράθυρα εργαζομένους που θα έπρεπε να ήταν σε ρεπό είτε να έχουν σχολάσει ώρες πριν για να μην βιαστούν στα πράσα διευθυντές ξενοδοχείων που καταστρατηγούν την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας στο Ηράκλειο. Οι έφοδοι που πυροδότησαν οι καταγγελίες για πάνω από 4.000 εργαζομένους που παραμένουν εκτός τοπικής συλλογικής σύμβασης έφεραν στο προσκήνιο σκηνές για γέλια και για κλάματα. Εγώ θα το πω καθαρά και εξάστερα. Βρήκαμε το διευθυντή να τρέχει να πάει να κρύψει τους εργαζόμενους. Είδαμε περιπτώσεις ότι οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να κρυφτούν μετά από την πίεση των εργοδοτών. Καταγράφτηκαν πραγματικά ασυδοσία. Είδαμε εργαζόμενους ενώ είχαν ρεπό και εργαζόταν κανονικά. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχό Υπαλλήλων, μιλώντας στην Κρήτη TV για ελέγχους που έγιναν τα προηγούμενα 24 ώρα, ξεσπά κάνοντας λόγο για μεσαιωνικές πρακτικές, καθώς σχεδόν ένας στους τρεις εργοδότες που ελέγχονται βρίσκεται να παρανομεί. Δυστυχώς για άλλη μια φορά παρατηρούμε ότι οτιδήποτε νόμους βγαίνουν. Ότι μέτρα ευνοϊκά για τους εργαζόμενους δεν εφαρμόζονται στην πράξη γιατί δεν υπάρχει αυτός ο μηχανισμός που να επιβάλλει την εφαρμογή τους. Οι παραβάσεις που βεβαιώνονται αφορούν σε μισθούς κάτω από όσα προβλέπει η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας, χωρίς ρεπό και υπερορίες χωρίς αμοιβή. Μας κατήγγειλαν ότι ούτε την προϋπηρεσία που δικαιούνται βάσει νομοθεσίας δεν μπαίνει μέσα στη σύμβαση. Είδαμε περιπτώσεις επίσης ότι ενώ δικαιούνται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης δεν το βάζουν και κάνουν λοιπόν συμφωνίες υποδιέστερες από αυτές που προβλέπονται. Τα κλιμάκια που πραγματοποιούν ελέγχους από την τοπική επιθεώρηση εργασίας, διασταυρώνοντας τα στοιχεία μισθοδοσίας των εργαζομένων, διαπιστώνουν αμοιβές πετσοκομμένες από 150 έως και 400 ευρώ ανάλογα με τις ημέρες και τις ώρες που απασχολήθηκε το προσωπικό. Σε δείγμα, παράδειγμα, 30 και 40 ατόμων βρίσκουμε περιπτώσεις που είναι οι 10 είναι σε παραβατικότητα. Άρα μιλάμε για ένα ποσοστό πάνω από 30% σε παραβατικότητα. Πραγματικά μας εξοργίζει το γεγονός ότι ακόμα κάποιοι μερίδα εργοδοτών επιμένουν πρακτικές του παρελθόντος και θέλουν τους εργαζόμενους σκλάβους, θέλουν να τους αμείβουν με λιγότερα χρήματα από αυτά που προβλέπονται μέσα από τη συλλογική σύμβαση, βρίσκουν τον τρόπο και κλέβουν στον κάθε εργαζόμενο από 150 έως και 200 και 250 ευρώ. Είναι απαράδεκτο σε ένα κλάδο που φωνάζει ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες εργασίας που πραγματικά διώχνουν τον κόσμο και δεν τον επαναφέρουν. Ήδη με νέο αίτημά τους, το Σωματείο Ξενοδοχό Υπαλλήλων και το Εργατικό Κέντρο ζητούν την άμεση αύξηση των ράμπων της κεντρικής επιθεώρησης εργασίας που θα δράσουν φέτος στα νησιά, όπως έχουν προαναγγείλει τα Υπουργεία Τουρισμού και Εργασίας. Απέναντίας, αυτό που ζητάμε από τον νόμο Χατζηδάκη, το μοναδικό θετικό που υπάρχει η ηλεκτρονική κάρτα, έτσι ώστε να καταγράφεται ένας εργαζόμενος πότε πάει και πότε φεύγει από την εργασία του μέσω του συστήματος Εργάνη, δυστυχώς δεν βλέπουμε να εφαρμόσεται παρά τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις ότι θα λειτουργούσε σε αυτή την τουριστική περίοδο.